Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα και απόψη ζωντανά εδώ στο Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια στο στούντιο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την χώρα μας να δοκιμάζεται για ακόμα ένα βράδυ. Ακούσαμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Και βλέπω τώρα και όλους, και βλέπω επίσης ότι μέχρι τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, με πράξη μαθητικού περιεχομένου, απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα μετακίνηση, η διέλευση παραμονή σε δάση, εθνικούς ρημούς, περιοχές Natura και άλση. Με πρόστιμο 1.000 ευρώ σε πρώτη φάση και 10.000 ευρώ σε δεύτερη φάση. Και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας στα κινητά τους έχουν λάβει το μήνυμα από την πολιτική προστασία για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Το οποίο και το πρέπει να κάνουν. Να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης, λέει αυτό το οποίο θα υπάρξει και πράξη μαθητικού περιεχομένου, όπως είδαμε και πριν από λίγο. Να απαγορεύουν τις μετακινήσεις σε δάση. Περιμένουμε την έκτακτη ενημέρωση και από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χαρδαλιά. Πρέπει να πω ότι και η ανεξέλεγκτη φωτιά στη Βαρυμπόμπη, μετά τις αναζωπηρώσεις, ένα έδρος ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης στην προσπάθεια του να σβήσει ένα σπίτι στην δροσοπηγή, γλίστρησε και έχει χτυπήσει το κεφάλι. Συναδελφοί του τον απομάκρυναν από το σημείο και κάλεσαν ασθενοφόρο. Πάμε να συνδεθούμε με την πολιτική προστασία, να παρακολουθήσουμε την έκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον κύριο Χαρδαλιά. Θέλησα να μας κάνει μια ενημέρωση για την εξέλιξη των μετεωρολογικών δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή της επικράτειας. Καλησπέρα. Διανύουμε τη 10η μέρα ενός ισχυρού επεισοδίου καύσωνα που επηρεάζει όλη τη χώρα μας. Τον ισχυρότερο καύσωνα όσον αφορά την ένταση και τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. Η θερμοκρασία του αέρα και σήμερα ξεπέρασε τους 44-45 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ενώ η σχετική υγρασία προσέγγισε το 10%. Η αυριανή ημέρα χαρακτηρίζεται από την επίδραση ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και την σταδιακή επικράτηση δυτικών ανέμων στα υπόλοιπα κεντρικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Στα τμήματα αυτά η ένταση των ανέμων θα αγγίζει τοπικά τα 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία του αέρα θα σημειώσει πτώση και η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμα και κάτω του 10% στα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα. Οι μετεωρολογικές αυτές συνθήκες δυστυχώς ομοιάζουν με εκείνες που επικράτησαν στην περιοχή του Ματιού Αττικής στις 23 Ιουλίου του 2018 και σε συνδυασμό με τον ισχυρό καύσωνα που επικρατεί αποτελούν συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας και στις μετακινήσεις αλλά και στις ενέργειες που κάνουμε. Ευχαριστούμε τον πύραρχο μετεωρολόγο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Σήμερα είναι μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα, με ακόμη πιο επεκτεταμένες πυρκαγιές, τις οποίες προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε. Πιο συγκεκριμένα, μόνο σήμερα είχαμε 99 νέες πυρκαγιές, ενώ κληθήκαμε να διαχειριστούμε συνολικά 145 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων παραμένουν ενεργές αυτή τη στιγμή και υπό διαχείριση οι 57. Από προχθές έχουν ανακληθεί και ανασταλεί όλες οι άδειες των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας και αυτή τη στιγμή δίνουμε με αυταπάνηση τη μάχη. Σχετικά με την πυρκαγιά της Βαρυπόμπης που εκδηλώθηκε προχθές, συνολικά μετρήσαμε 95 αναζωπηρώσεις και σήμερα περισσότερες από 12, με αρκετές κλειδώσεις που δημιούργησαν νέες εστίες. Όλες αντιμετώπιστηκαν άμεσα, ενώ η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στα πρώην βασιλικά κτήματα πήρε γρήγορα διαστάσεις προς τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας με κατεύθυνση προς την Δροσοπηγή και το Κατσιμίδι και προς στιγμή πέρασε την Εθνική Οδό Σταδιώδη των Αφιδνών, όπου και ανακόπηκε άμεσα. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που υπήρχαν ήδη σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, τώρα συνολικά επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και επιπρόσθετα 40 πυροσβέστες από Κύπρο, 150 οχήματα και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούσαν 7 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για εναέριο συντονισμό. Το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος βρίσκεται στην περιοχή για συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, ενώ συνδρομή παρέχουν ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας, αλλά και η περιφέρεια Αττικής και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και οχωματουργικά μηχανήματα. Για την προστασία του πληθυσμού, άμεσα μέσω του 112, αποστήλαμε 5 μηνύματα. Το πρώτο στις 2:20 το μεσημέρι για την εκένωση των οικισμών Δροσοπηγή και Υποκράτειος Πολιτεία. Το δεύτερο στις 3:20
έδινε οδηγίες στους κατοίκους του Κρεονερίου για την προστασία των κατοικιών τους και το τρίτο μήνυμα στις 5 και 5 για εκένωση δροσοπηγής. Επίσης, μήνυμα απεστάλλει στις 7 παρατέταρτο για την εκένωση των περιοχών Κρεονέρη, Κοκκινόβραχος και Αφίδνες και στις 7 παρα 10 για την Ιπποκράτειο Πολιτεία ξανά. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην αρχαία Ολυμπία παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι αναζωπηρώσεις είναι πολλές και σε αρκετές περιπτώσεις απείλησαν οικισμούς. Επιχειρούν 310 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 105 οχήματα, η ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος με μη στελεχωμένα αεροσκάφη για εναέρια επιτήρηση, ενώ για την πυρόσβεση από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο ως συντονιστικό. Το δεύτερο κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος βρίσκεται στην περιοχή για τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνδρομή παρέχουν ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας, εθελοντές, πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω του 112 αποστήλαμε 7 SMS για την εκένωση συνολικά 32 οικισμών στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. Με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων καταφέραμε σε αρκετές περιπτώσεις να κόψουμε το μέτωπο σε πολλά σημεία, προστατεύοντας μέχρι στιγμής κατά το δυνατό τους οικισμούς, αλλά κυρίως τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Στη Βόρεια Εύβοια, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 3η Αυγούστου και συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολύ δύσβατα σημεία. Μέσω του 112 εστάλησαν συνολικά 9 SMS για την εκένωση 25 οικισμών, εκ των οποίων τα 4 SMS σήμερα το πρωί. Στις 4 και 5 για εκένωση των οικισμών Κουρκουλή, Σκεπαστή, Αμέλαντες. Στις 5 και 5 το πρωί για εκένωση του οικισμού Κεραμία. Στις 9.25 πάλι το πρωί για εκένωση του οικισμού Κεχριές. Και στις 5 παρα 25 για Αγία Άννα, Παλαιόβρηση, Κεραμία και Αγκάλι. Συνολικά επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια 240 πυροσβέστες με 10 ομάδες προσωπών τμήματων, 65 οχήματα και ως το τελευταίο φως επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Δυναμική είναι η συνδρομή του στρατού μας με πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα πυρόσβεσης. Συνεπικουρούν επίσης το λιμενικό σώμα, πολλές εθελοντικές ομάδες, αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Θεράς Ελλάδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Μέλπια Μεσσηνίας, εχθές το απόγευμα επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Εχθές μέσω του 112 στις 7 και 5 αποστείλαμε SMS για την εκένωση των οικισμών Μοναστηράκη και Άγιοι Θεόδωροι, στις 8 και 10 για εκένωση των οικισμών Παραπούγγι, Καρνάση και Δεσίλα, σήμερα με νέο SMS στις 3 και 20 το μεσημέρι για εκένωση των οικισμών Διαβολίτσι και Άνω Κάτω Μέλπια και με νέο μήνυμα στις 6 παρα 20 για εκένωση του οικισμού Χράνη προς ασφαλή κατεύθυνση. Επίσης, μετά από μεγάλη αναζωπήρωση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη στη Δεσκάτη Γρεβενών, στις 4 το μεσημέρι, ζητήθηκε εκένωση των οικισμών Κέντρο, Νησί, Αγαλέη και Δίπορο Γρεβενών. Στις 3 και 19 το μεσημέρι εκδηλώθηκε επίσης νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του οικισμού Ελέα Δωρίδας και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Μέσω του 112 με μήνυμα στις 4 και 5 ζητήθηκε εκένωση του οικισμού Ελέα Δωρίδας και στη συνέχεια στις 6 παρα 25 η εκένωση του οικισμού Καλυθέα. Το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών συνδράμουν και οι δυνάμεις μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό, έχουμε δεχτεί και συνεχίζουμε να δεχόμαστε βοήθεια και για τις προσεχείς ημέρες από τις παρακάτω χώρες. Από την Κύπρο, 40 πυροσβέστες που επιχειρούν στην Άνω Βαρυπόμπη, Αττικής και 2 αεροσκάφη στην Κρήτη. Από τη Γαλλία, αναμένονται το βράδυ 83 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη. Από τη Σουηδία, 2 αεροσκάφη που το αναμένουμε αύριο. Από τη Ρουμανία, 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα που αναμένονται αύριο το πρωί. Και τέλος, από την Ελβετία, αναμένονται 3 ελικόπτερα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες, με ακόμη πιο δύσκολη την αυριανή. Γι' αυτό το λόγο στάλθηκε πριν λίγο 112 προς όλους σε όλη την επικράτεια, το οποίο και επαναλαμβάνω. Πάρα πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε άλση. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική
στο 199 αν εντοπίσουμε οποιαδήποτε πυρκαγιά. Και σε αυτό το πλαίσιο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, της περιουσίας, αλλά πρωτίστως της ίδιας μας της ζωής, που είναι και απόλυτη προτεραιότητά μας, προχωράμε σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα ισχύσει από αύριο το πρωί μέχρι τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση, παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση. Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως παραδείγματος χάρη οξυγονοκόλληση ή καύση έφλεκτης ύλης. Για κάθε παράβαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Τέλος, σας ενημερώνω ότι έχει συγκληθεί και αμέσως μετά θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το συντονιστικό, το κεντρικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για την επιχειρησιακή προετοιμασία της ιδιαίτερα δύσκολης αυριανής ημέρας. Κλείνοντας, απευθύνομαι για ακόμη μια φορά έκκληση προς όλους για αυξημένη εγρήγορση και προσοχή. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα την έκτακτη ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Νίκου Χαρδαλιά, για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα στο μέτωπο της πυρηνής λέλαπας. Είναι πραγματικά καταστάσεις που δεν περιγράφονται με λόγια. Πονάει η καρδιά μας όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Θλίψη, οργή, αγανάκτηση, ερωτηματικά. Ακούσαμε νωρίτερα και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξει, λέει, χρόνος για κριτική και αυτοκριτική, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα. Η πολιτεία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους. Συνέστησαν προσοχή. Το μήνυμα που λάμβατε στα κινητά σας έχει πάει σε όλη τη χώρα. Το ότι έχει να κάνει με την αυξημένη προσοχή για τις υπόλοιπες μέρες. Η κατάσταση στην Αθήνα παραμένει δύσκολη και στα υπόλοιπα μέτωπα όμως, Βαγγέλη. Έτσι είναι, και μάλιστα να μου κάνει τρομερή εντύπωση ο αριθμός των πυρκαγιών για ακόμη μια μέρα που σημειώθηκαν μόλις ένα 24ωρο. Γι' αυτό και το μήνυμα βλέπουμε πως έχει οριζόντιο χαρακτήρα, στάλθηκε στους πολίτες όλης της χώρας και μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση, άλση και περιοχές Natura. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αξιοσημείωτο το ότι ανέφερε πως οι περιοχές οι οποίες κάηκαν θα κηρυχθούν αναδασωτές. Άμεσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη μάχη αυτή τη στιγμή. Τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, το στρατό που συνδράμει στην προσπάθεια κατάσβεσης, τους εθελοντές. Αλλά είναι πολύ δύσκολες ώρες και για όλους εκείνους που ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στον πλευρό των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών που δοκιμάζονται στην Αθήνα, την Εύβοια, τη Ρόδο, την Ηλία, την Αρχαία Ολυμπία με όλες τους τις δυνάμεις. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η συλλογή τροφίμων και χρημάτων. Θέλω να σας πω ότι το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Κέρκυρας συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Δημουλά, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κυρία Δημουλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ο πρόεδρος, ο κύριος Αυγερινός, από την πρώτη στιγμή κινητοποίησε όλους του όλα τα περιφερειακά τμήματα της Αττικής και του Πειραιά, καθώς επίσης σε άμεση επαφή βρισκόμενους και με τις περιφερειακές διοικήσεις των περιφερειακών τμήματων που πλήττονται, όπως στη Χαλκίδα, στην Πάτρα, στην Ολυμπία. Και εμείς που είμαστε περιφερειακά τμήματα, που δόξα τω Θεώ είμαστε μέχρι στιγμής πολύ ευνοϊκή θέση, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι. Έτσι, αναγνωρίζοντας όλη αυτή την κρισιμότητα της κατάστασης και της τεράστιας ανάγκης που έχει προκύψει από την μεγάλη έκταση της φωτιάς σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέρατε, διευρύνουμε το κάλεσμα του κόσμου για συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων για όλους αυτούς τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών με ήδη πρώτης ανάγκης και ξηρά τροφή, όπως ξέρετε, συνήθως που συγκεντρώνουμε τα γνωστά αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, βαπορές, σκόνη, γάλα για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά και παξιμάδια. Τα σταθερά αυτά είδη, τα οποία δεν χαλούν και αντέχουν
χωρίς ψυγείο και μπορούμε εύκολα να τα συγκεντρώνουμε χωρίς κίνδυνο αλίωσης. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κυρία Δημουλά. Ναι, πραγματικά το ενδιαφέρον της Δημάρχου της κυρίας Ιδρέου αλλά και του Αντιδημάρχου του κυρίου Σκούπουρα ήταν συγκινητικό. Αμέσως μόλις τους ενημέρωσα για την πρόθεση που έχει το περιφερειακό μας τμήμα να αναλάβει όπως και στις άλλες περιοχές, στους σεισμούς της Σάμου, τις πλημμύρες στην Ελασσόνα και στην Κοζάνη, αν θυμάστε που συμμετείχαμε σε όλες αυτές, έτσι και τώρα δείξαμε αμέσως το αλληλέγγυο προφίλ για τη συνεργασία που έδειξε από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και είχαμε μια πολύ θετική απάντηση σε μια πολύ καλή συνεργασία και μάλιστα μας ενημέρωσαν ότι θα διαθέσουν και το χώρο συγκέντρωσης των τροφίμων αυτών που θα είναι η Σολομού 11, η δομή ανοιχτού κέντρου ημέρας στον Αστέγο του Δήμου. Γιατί είναι, κυρία Δημουλά, πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει να προσφέρει. Ναι. Άρα λοιπόν στην περιοχή της Σπηλιάς. Ναι, εκεί θα γίνεται η συλλογή τροφίμων, από εκεί πότε? Στην πορεία, εθελοντές και από την πλευρά του Δήμου, αλλά και δικοί μας εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα δεματοποιήσουν και εμείς θα αναλάβουμε να τα στείλουμε στις κεντρικές αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Κολονό και από εκεί θα γίνει η διανομή. Από αύριο ξεκινά. Είχα επίσης, αν μου επιτρέψετε λιγάκι, είχα επίσης και μία τηλεφωνική επικοινωνία από την κυρία Γκούση πριν από λίγο. Την κυρία Γκούση που είναι υπεύθυνη γυναικών της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Και εξέφρασε την επιθυμία και εκείνη και ενημέρωσε κιόλας και είχαμε και μια θετική απάντηση. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα έχει και θα βγάλουν και εκείνη ανακοινώσεις. Οπότε οι πολίτες και κυραίοι που πάντα είναι ευαισθητοποιημένοι θα μπορούν και σε εκείνη την διεύθυνση που θα μας δώσουν να συγκεντρώνουν τρόφιμα. Όλα αυτά, όπως σας είπα, θα καταλήξουν στις κεντρικές αποθήκες. Κυρία Δημουλά, η συγκέντρωση αυτή των τροφίμων ξεκινά από αύριο και των ξεκινάει, είναι βεβαίως από αύριο. Εμείς θα έχουμε και το γραφείο μας επικοινωνία στο 28268 που θα τους κατευθύνουμε τους πολίτες ανάλογα είτε στο χώρο το δικό μας είτε στο χώρο του Σολομού 11 γι' αυτό και το τηλέφωνο του γραφείου μας στο 26610-28268 στη διάθεση των πολιτών που ενδιαφέρονται. Πυστεύω ότι θα γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Ξεκινάμε, συλλογή τροφίμων και νομίζω ότι σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει και η συλλογή ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άλλη κατηγορία. Αυτά δεν μας τα έχουν ζητήσει. Για την ώρα όχι. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο για τα ρούχα αυστηρό που πρέπει να είναι καινούρια. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν ανοίξει που μπορεί να είναι και ένα ευρώ. Δηλαδή είναι ένας έρανος που γίνεται. Δεν ενδιαφέρει αν θα είναι ένα ευρώ, αν θα είναι πέντε ευρώ, αν θα είναι δέκα. Υπάρχουν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί στη Eurobank από ό,τι έχω δει. Όχι, ένας είναι στη Eurobank. Δεν έχουμε άλλον. Με την ένδειξη πυρκαγιές. Δηλαδή την έχει ανοίξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την ένδειξη πυρκαγιές της παρατηρήσεις ούτως ώστε τα χρήματα να ξέρουμε ότι θα είναι... Θα κατευθυνθούν εκεί, βέβαια. Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός έχετε ποικίλες δωρές. Να ξέρουμε ότι αυτό θα είναι για τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι ότι ως start θα είμαστε σε όλη αυτή τη διάρκεια μαζί σας. Οπότε χρειαστεί για να επαναλάβουμε αυτό το κάλεσμα. Και είμαι σίγουρη ότι οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν άμεσα για να συμβάλλουν και αυτή τη φορά. Ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί, ώστε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αυτή την ώρα εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς. Έχει στηθεί ιατρείο πρώτων βοηθειών, πρόχειρο. Οι εθελοντές με 24ωρη βάση κάνουν βάρδιες οι εθελοντές μας και για πρώτες βοήθειες, αλλά και κινούνται και για υδροδοσία. Έτσι, μοιράζουν νερά στους πυροσβέστες. Γιατί πραγματικά και αυτοί στηρίζονται σε αυτό το νεράκι που θα πάρουν. Αυτό είναι το ευχάριστο.
ότι οι εθελοντικές οργανώσεις όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πραγματική αρρωγή της πολιτείας όπου υπάρχει ανάγκη οποιαδήποτε στιγμή 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευελπιστούμε στο κάλεσμα των συμπολιτών να ανταποκριθούν άμεσα όλοι, όλοι μαζί να γίνουμε ξανά μια αγκαλιά. Ακριβώς. Για τους ανθρώπους. Ακριβώς. Θα είμαστε σε επικοινωνία όσες φορές χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να προσέχουμε όλοι, να προσέχουμε. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητες ημέρες. Ήδη έρχονται μηνύματα από τη μεγάλη επικινδυνότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο καύσωνας όλα ευνοούν και να κρατήσουμε και το δικό μας το νησί όπως είναι κατά πράσινο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Μαρία Δημουλέ, πρόεδρος του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κέρκυρα. Ένα κάλεσμα, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά, που νομίζω ότι και τώρα, μακάρι να μην είναι και χρειαστεί, αλλά όλοι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και νομίζω πολλά και τηλεφωνήματα και τα μηνύματα των φίλων των Θεατών που ήθελαν κάτι τέτοιο και στο νησί μας. Θα βάλουμε ένα τελεία, θα πάμε στη διαφημίση και θα επιστρέψουμε με άλλα ζητήματα τοπικής επικαιρότητας. Θα πάμε και στη Ζάκυνθο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια και αλλάξαμε η αλήθεια, είναι Βαγγέλη, τη ροή της εκπομπής. Έπρεπε ο κύριος Καλόκαιρος στο προηγούμενο μέρος να είναι μαζί μας για να συζητήσουμε κάποια θέματα. Όμως η έκτακτη ενημέρωση από τον κύριο Χαρδαλιά αλλά και η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παράρτημα Κέρκυρα, συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Αλλάζουν τα δεδομένα και θα είναι αύριο μαζί μας ο Αντιδήμαρχος και ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση. Εξελίξεις είναι ραγδαίες, τελευταία εξέλιξη πανελλαδικής εμβέλειας είδηση και μας αφορά όλους, είναι μια έκταξη που θα γίνει στις 10.30 σε οποία θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι στιγμές για όλη τη χώρα είναι κρίσιμες, δοκιμάζεται. Εδώ στην Κέρκυρα το τελευταίο τρίμερο είχαμε δύο περιστατικά φωτιά στα οποία σημειώθηκαν. Ξέρεις, με έκανε εντύπωση και το έλεγα και πριν μπούμε στο στούντιο. Είδα μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο από την NASA που δείχνει σε παγκόσμιο επίπεδο, που υπάρχουν αυτή την ώρα αιστείες φωτιάς. Είναι συγκλονιστικό. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή, ειλικρινά, νόμιζα ότι δεν βλέπω καλά ή ότι δεν καταλαβαίνω καλά αυτό το οποίο έβλεπα. Και νομίζω ότι σε αυτά υπάρχει μια λέξη που θα μπορούσε να συνοψίσει το όλο πρόβλημα. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Και όταν έρθει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Τώρα, γιατί ξέρεις, κάποιοι θα πούνε ότι τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει αυτή την καταστροφή και το αποτέλεσμά της στην κλιματική αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι φταίει και η κλιματική αλλαγή. Φταίει και το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Δεν έχουμε ζώνες τέτοιες που να επιτρέπουν να υπάρχει σωστή κατάσταση έτσι όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Έτσι, την περίπτωση των πυρκαγιών. Δεν έχουμε πάρκει μέσα, δεν έχουμε κάνει έλεγχο για τους κρουνούς. Με πήρε μια κυρία από την περιοχή των Γουβιών το απόγευμα και μου εξέφραζε την ανησυχία της και το φόβο. Μου λέει, είχαμε εδώ, δεν λειτουργεί πια. Το δείχναμε το μεσημέρι και με τη Σοφία Τικαρίδη. Δίπλα λέει ένα κτήμα ιδιωτικό ακαθάριστο. Του συμφέρει να πληρώσει το πρόστιμο και να μην καθαρίζουν. Σε τέτοια κατάσταση έχουμε φτάσει. Φοβόμαστε. Δεν υπάρχει κανείς να δει τι γίνεται. Αντιπυρικές ζώνες έχουμε. Θα τα προσεγγίσουμε όλα αύριο. Και στο βορρά και στη μέση και στο νότο. Αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους, νομίζω. Δηλαδή, ναι, μεν η κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία. Πρέπει να ανοίξει ένα πεδίο συζήτησης. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα. Μεγάλο συζήτηση. Αλλά δεν είναι το μόνο. Να στελεχώσουμε κατάλληλα του μηχανισμού. Δηλαδή, τελευταία μία και να λειτουργεί, Βαγγέλη, με αυτό ο μηχανισμό. Έχει δημοσιότητα είναι ότι δεν είχαμε σε δασοφύλακες, είχαμε εμείς απολύσεις από αυτήν την κυβέρνηση. Αυτό όντως είναι ένα πεδίο που προκαλεί, ας πούμε, ερωτηματικά. Αλλά όλα αυτά νομίζω σε μεταγενέστερο χρόνο είπε πρέπει να ανοίξει μία συζήτηση. Ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν είναι τώρα ώρα για κριτική και αυτοκριτική, θα γίνει και αυτό. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από τη δήλωσή του υπονοεί ότι προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και αυτοκριτική. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι ένα είδος μέα κούλπα σε πρώιμη φάση και νομίζω ότι σε περιπτώσεις που δεν το είχε κάνει, είχε τεθεί και αρκετή κριτική. Αλλά τώρα νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο λογικό. Δηλαδή, και ναι, καλύτερα να εκενώνουμε περιοχές και να σώζονται οι άνθρωποι παρά να ζήσουμε άλλες καταστάσεις. Και είναι νομίζω αδιανόητο σε τέτοιες στιγμές να προσπαθούν κάποιοι να καπηλευθούν πολιτικά αυτό το ζήτημα. Και ενώ βλέπω ότι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων τηρούν χαμηλούς τόνους, είναι πολύ συγκρατημένοι και προσεκτικοί στις δηλώσεις τους, στελέχη των κομμάτων δυναμητίζουν μια κατάσταση την ώρα που καίγεται η Ελλάδα. Πάντως, θα γίνουν όλα αυτά μετά. Θα έχετε χρόνο πάρα πολύ για να γράψετε, να πείτε, να δηλώσετε, να έχουμε εμείς εδώ συζητήσεις, να αναπτύξουμε. Γιατί είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πάρα πολλά.
Πιστέψτε με. Η στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έλεγα, αλλά και της Πρωτοκοινάλη, δείχνει αυτό που λες και εσύ, αυτό δηλαδή λέω. Μια ηρεμία. Πολιτικοί κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους. Και το θυμάμαι αυτό και στο πρωτοκύμα της πανδημίας. Ας παραδειγματιστούν και τα στελέχη των κομμάτων όμως. Και στο πρωτοκύμα της πανδημίας θυμάμαι υπήρχε μια τέτοια στάση. Αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα για αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές που υπάρχουν. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο. Βαγγέλη, να πω κάτι. Εδώ το η ευθύνη για τις αντιπυρικές ζώνες δεν ανήκει στο κράτος, ανήκει στην αυτοδιοίκηση. Και εγώ γι' αυτό γκρινιάζω και λέω, και θα προσεγγίσουμε και αύριο το θέμα και μεθαύριο και όσο χρειαστεί. Τι έχει γίνει σε επίπεδο λοιπόν όλων όσων έπρεπε να είναι έτοιμα ήδη για να φτάσουμε στην αντιπυρική περίοδο. Βλέπαμε συσκέψεις επί συσκέψεων. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κ. Κολοβός έχει ενημερώσει τους πάντες για το τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να συμβαίνει, πώς πρέπει να κινηθούμε, τι είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να κάνουν. Έλεγχο κάναμε για το αν λειτουργούν οι κρουνοί. Αντιπυρικές ζώνες έχουμε. Λειτουργούν όλα αυτά. Επίσης έχουν γίνει καθαρισμοί σε χώρες. Έχουν γίνει καθαρισμοί. Μπράβο. Στην περίπτωση των ιδιωτών τι κάνουμε. Γιατί πολλές φορές εγώ θυμάμαι που ρωτήσατε την κυρία Ιδρύου, του λέει υπάρχουν, είναι όλα. Είπε ότι θα πάνε να καθαρίσουν και θα στείλουν το λογαριασμό. Μα, αυτό μας το είπε η κυρία Ιδρύου χθες. Μπράβο. Αυτό είναι... το είπε πρόσφατα. Αλλά όλα αυτά έχουν γίνει παντού. Τα σπίτια μας όλοι τα έχουμε χτίσει όπως πρέπει, εκεί που πρέπει. Τι έχει μπαζωθεί. Δηλαδή, διαχρονικά ένα έγκλημα το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, είναι και οι πλημμύρες. Μα όσοι δηλαδή, σήμερα είναι πυροπαθείς, αύριο θα είναι πλημμυροπαθείς. Αυτό ακριβώς. Και αυτό, γι' αυτό μιλάμε με αυτό το πνεύμα. Πάντως, ζούμε σε μια περίεργη εποχή και σήμερα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, πιθανόν αύριο, ομιγένετο. Παράλληλα, έχουμε και το μέτωπο της πανδημίας που εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει, στην Κέρκυρα έχει εκτροχιαστεί, θα έλεγα, με μέσο όρο 30 κρούσματα τελευταία εβδομάδα, 44 σήμερα. Ουρές μεγάλες στο Δημοτικό Θέατρο, είδαμε και το ρεπορτάζ, περίπου 800 τεστ, 10 θετικά εκεί και άλλα 3 σε βορρά και νότο, άρα τουλάχιστον με βάση το 13 αύριο. Εκεί που λέγαμε ότι η ελάχιστη τιμή ήταν το 20, πλέον βλέπουμε ότι αυξάνεται. Στο κόκκινο ζάγκηθος με μέτρα τύπου μηκόνου. Αυτό πάλι. Και με ένα προβληματίζει και στην περίπτωση της Ζακίνθου, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Μπιάνκης, ότι έφταναν στοιχεία. Μάλλον δεν το αξιοποιήσαμε. Αλλά λοιπόν, και τοπικά ζητήματα όπως. Θα το δούμε και αυτό, αλλά με άλλον αντιπεριφερειάρχη. Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Ορφανουδάκης και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό, είναι μέσω Skype, για να δούμε τι γίνεται με το σολάρι, το πολύπαθο σολάρι. Καλησπέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε. Τι να κάνουμε, είμαστε σοκαρισμένοι από αυτά τα οποία βιώνει η χώρα, όπως και εσείς φαντάζομαι. Ειλικρινά, πονάει η ψυχή όλων μας με αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι αδιανόητο ότι συμβαίνουν. Δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς. Και το πρόβλημα είναι ότι πονάει ο πλανήτης και εμείς πρέπει να είμαστε πάντα μπροστά στον καιρό. Αυτή είναι η πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είμαστε όμως τελικά. Μεγάλη συζήτηση, δεν θα την ανοίξουμε. Τώρα θα την ανοίξουμε όμως. Να μείνουμε στο σολάρι θέλω. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Έχει ξεκινήσει μια καταγραφή της κατάστασης, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει ξεκινήσει, γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που έχει διαχρονικά το σολάρι. Αυτά τα προβλήματα είναι πάγια και διαχρονικά. Έγινε η κατασκευή της νησίδας για λόγους οδικής ασφάλειας και πλέον βρισκόμαστε στη θέση να κάνουμε μετρήσεις. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Okay, γιατί βλέπω, εμένα με βλέπω κολλημένο. Όχι, πολύ καλά και σας ακούμε και σας βλέπουμε. Πολύ ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν στη θέση να πραγματοποιούνται μετρήσεις για να πάρθει οριστική εικόνα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, η οριστική κατάσταση που θα επικρατήσει το σολάρι. Και από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ναι, θα πραγματοποιούνται μετρήσεις στο ρεύμα εισόδου της πόλης, δηλαδή από Κόμβο Ποταμού προς Κόμβο Κογεβίνα, ενώ ταυτόχρονα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γίνονται διαγραμμίσεις, οι απαραίτητες διαγραμμίσεις στο ρεύμα εξόδου από Κόμβο Κογεβίνα προς Κόμβο Ποταμού. Έτσι λοιπόν παρακαλούνται όλοι οι συμπολίτες μας να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη σήμανση η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει, δηλαδή με την εγκεκριμένη μελέτη. Mm-hmm. Με την εγκεκριμένη μελέτη που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης και στάσης. Ναι, πάντως, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Έλα, Βαγγέλη, ναι. Κύριε Ορφανουδάκη, επειδή θυμάμαι ότι είχε γίνει και μια σύσκεψη γι' αυτό και δεν σας κρύβω ότι κάνοντας και τα πλάνα την Παρασκευή στο ρεπορτάζ που μας μιλήσατε, συγγνώμη, την Τετάρτη,
Μπήκα στην Πρεσβεία να μιλήσω με κάποιους πολίτες και είδα ότι υπάρχει μια διστακτικότητα. Και είναι και λογικό, διότι είμαστε στο πικ της σεζόν. Πιστεύετε οι αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν μετά από τις σύσκεψεις που έγινε με την τροχέα είναι αυτές οι οποίες είναι σε αυτά τα οποία θέλουν οι επαγγελματίες περιοχής, οι κάτοικοι, διότι είναι ένα πείραμα που όλοι θέλουν να πετύχει, προκειμένου η μεγάλη απόβαση που θα ληφθεί να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Με δεδομένο ότι δεν πάει άλλο αυτή η εικόνα στο σολάρι, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό κατά είναι ο κοινός στόχος. Ανεξαρτήτως του σχεδίου, πάει άλλο αυτή είναι ο κοινός στόχος. Πολύ σωστά αναφέρεται. Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι υπάρχουν, για να μην την τραγικοποιούμε, υπάρχουν ώρες αιχμής οι οποίες πραγματικά είναι αδιάβατο το σολάρι. Αλλά υπάρχουν και ώρες όμως που η διάσχιση είναι άνετη. Έχετε δίκιο. Εμείς προσπαθούμε, μάλιστα, αυτός είναι και ο λόγος που θα πραγματοποιηθούν τώρα οι μετρήσεις, διότι βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν. Δηλαδή βρισκόμαστε στο μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο. Έτσι λοιπόν θα γίνουν αυτές οι μετρήσεις ώστε την ερχόμενη Παρασκευή, όχι αυτή την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, να είμαστε σε μια θέση να εξάγουμε τα αποτελέσματα και από την μεθεπόμενη εβδομάδα να μπορούμε να έχουμε την οριστική εικόνα που θα επικρατήσει το σολάρι. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν διαχρονικά επιβαρύνει το σολάρι. Η έλλειψη ενδεχομένως ενός σωστού χωροταξικού. Ναι, αυτό που λέτε, κύριε την Περιφερειάρχη, είναι το Α και το Ω. Και το βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς το θέμα του χωροταξικού, έτσι. Και μάλιστα είναι και μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια αναδιαμορφώθηκε, θα λέγαμε, λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή, είχαμε νέα δεδομένα. Δυστυχώς, αν θέλετε να το πούμε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το χωροταξικό έρχεται πρώτο. Ακριβώς. Από οποιαδήποτε ανάπτυξη μπορεί να επέλθει σε έναν οικισμό ή σε μια ευρύτερη περιοχή. Εδώ έγινε κάπως ανάποδα. Εδώ πρώτα μόνιμα πάμε ανάποδα. Πρώτα αναπτυσσόμαστε και μετά πάμε να δούμε πώς θα το βγάλουμε πέρα. Το χωροταξικό έτσι ακριβώς, κύριε, αλλά δυστυχώς το χωροταξικό ακόμα να ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτές ήταν, μάλλον αν θέλετε, και ήταν τα δεδομένα του μελετητή που τότε μελέτησε τη συγκεκριμένη οδό. Διότι, για να είμαστε σαφείς, η συγκεκριμένη οδός φτιάχτηκε με σκοπό την άμεση εκτόνωση του κέντρου. Αυτή η οδός, και μάλιστα πλέον, αν θέλετε να συζητάμε, κακώς παραμένει εθνική οδός. Συγγνώμη. Γιατί πλέον έχει αστικοποιηθεί το σολάρι. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιος. Οπότε, στην παρούσα φάση, αυτό μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μέρημνα για την οδική ασφάλεια. Εξού κιόλας πραγματοποιήθηκε η νησίδα. Ναι. Η οποία, με τα πρώτα δεδομένα τα οποία έχουμε, κυρία Λέλα και κύριε Καποδίστρια, μπορώ να σας πω ότι έχει αποτρέψει τα τροχαία δυστυχήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σχεδόν τα έχει εκμηδενήσει. Κάτι το οποίο είναι για μας τεράστια επιτυχία, διότι τα δεδομένα της τροχέας που μας δίδονταν πριν την νησίδα, πριν την κατασκευή της νησίδας, ήταν πραγματικά καταθλιπτικά. Πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, με υλικές ζημιές μεν, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κακό τρόπο διαχείρισης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να το τονίσω ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο μετρήσεων από αυτή την Παρασκευή έως και την άλλη Παρασκευή, όπου για το ρεύμα εξόδου θα οριοθετηθούν θέσεις τάσης, ενώ στο ρεύμα εισόδου θα υπάρξει διπλή περίοδος. Θα υπάρξει η περίοδος από την Παρασκευή 6 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 11 Αυγούστου, όπου δεν θα υπάρχει κανένα παρκαρισμένο όχημα στο ρεύμα εισόδου, ενώ από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή θα οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης. Τα δεδομένα τα οποία θα εξαχθούν για το ρεύμα εισόδου θα έχουν και τον καθοριστικό ρόλο για την μεθεπόμενη εβδομάδα, όπου θα πάρθει η απόφαση οριστική για το καθεστώς το οποίο θα πριτανεύσει, αν θέλετε, στην περιοχή του σολαρίου. Σκοπός μας είναι να μπορεί να υπάρχει μια ομαλή διάσχιση της περιοχής της εθνικής, αν θέλετε, στην περιοχή σολάρι,
όμως πάντα με γνώμονα την οδική ασφάλεια. Κύριε Φανατάκη, πάντως πολύ σημαντικό το στοιχείο που μας αναφέρεται για τη Λωρίδα, γιατί πολλές φορές ακούμε και από πολίτες να λένε ότι δημιούργησε πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τροχέα, δεν δημιουργήσει καμία περίπτωση πρόβλημα, απλά χρειάζεται μια αναδιάταξη. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της κίνησης των οχημάτων, είναι και οι πεζοί οι οποίοι προσπαθούν να διασχίσουν το σημείο. Από όπου θέλει ο καθένας μας. Και πλέον με αυτό το δεδομένο αλλάζουν τα πράγματα. Ένα στοιχείο ακόμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι έχουμε μια αλλαγή εδώ και λίγες ημέρες. Έχει κλείσει η τράπεζα που βρισκόταν εκεί. Το λέω αυτό διότι δεν μπορώ να πω με ασφάλεια, δεν είμαι και μελετητής, ότι από την τράπεζα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά ακούγαμε πολλές φορές και από επαγγελματίες να λένε ότι έκλεινε μια λωρίδα του δρόμου και ειδικά σε αυτό το οποίο ξεκινούν και από σήμερα οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Αν αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι ενθαρρυντικός στις μετρήσεις που θα έχετε. Κάτι άλλο, κάποια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί. Και το θέμα είναι ποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Και ερχόμαστε σε αυτό που είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Και αυτό στις μετρήσεις πώς αξιοποιείται. Λέω αυτό το νέο δεδομένο, διότι παίρνουν τις μετρήσεις σε μια βάση που είναι κλειστό ένα ρεύμα, που εκεί είχαμε συχνά πυκνά σταθμένα οχήματα. Αποτέλεσμα να στενεύει ο δρόμος και να έχουμε κυκλοφοριακό έμφραγμα στις ώρες αιχμής. Εμείς πάντως που είδαμε τα πλάνα και τις μέρες που πήγαμε εκεί από τότε που ήταν κλειστή η τράπεζα, είδαμε να υπάρχει μια ομαλότητα στην κυκλοφορία, θα έλεγα. Ναι, αλλά το σημείο Βαγγελίδη δεν θα παραμείνει έτσι. Θα αναπτυχθεί πάλι. Δηλαδή αυτό το κτίριο θα αξιοποιηθεί για κάτι άλλο. Ναι. Άρα, κύριε Ορφανοδάκη. Πολύ σωστό το αναφέρετε. Γι' αυτό και δεν διακόπτω καθόλου τη συζήτηση. Προφανώς και θα αναπτυχθεί μια άλλη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κτίριο. Όμως το σημαντικό το οποίο οφείλω να τονίσω είναι το καθεστώς το οποίο θα ισχύσει ούτως ή άλλως από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα 30 μέτρα πριν και μετά από κάθε κόμβο θα απαγορεύεται οποιαδήποτε στάση. Αυτό είναι ανεξαρτήτου των αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν αυτή τη εβδομάδα που μας έρχεται. 30 μέτρα πριν και μετά από κάθε κόμβο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν θα υπάρχει στάση ούτε στάθμευση. Και θέλω να είμαι σαφής και ρητός. Υπάρχουν σημεία, όπως ανέφερε ο κ. Καποδίστριας, τα οποία δημιουργούν έμφραγμα, διότι υπάρχει μια σύγκληση του οδικού άξονα από δύο λωρίδες, 2,5 αν θέλετε που υπάρχουν, σε δύο ή σε 1,5. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα έμφραγμα και πόσο μάλλον όταν η μία από τις δύο λωρίδες είναι κατελημένη για φορτοεκφόρτωση, είναι κατελημένη για στάθμευση και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, στα σημεία πριν και μετά τους κόμβους για 30 μέτρα δεν θα υπάρχει κανένα σταθμευμένο όχημα, οποιοδήποτε και αν είναι το καθεστώς στο ρεύμα εισόδου. Το σημαντικό όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι γίνεται σοβαρή, μελετάτε το σολάρι, όχι μόνο για το βραχυπρόθεσμο στόχο του, αλλά για το μακροπρόθεσμο στόχο του, ο οποίος είναι ουσιαστικά να απαγορευτεί πλήρως η στάση και στα δύο ρεύματα με τη δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης στην αρχή του σολαρίου και στο τέλος του. Ήδη το ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών έχει απαντήσει θετικά, περιμένω και την γραπτή αποδοχή της πρότασής μας. Η περιφέρεια προτείνει τη δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης, η μία κοντά στον κόμβο του Κογεβίνα και η άλλη κοντά στον κόμβο του ποταμού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διερχομένων, αλλά και το σύνολο των καταστημάτων των οποίων λέει ένας τηλεθεατής, και θέλω να το σημειώσετε παρακαλώ. Όλο αυτό το διάστημα χρησιμοποιείται πάρα πολύ ο δρόμος που πάει από το σολάρι και βγαίνει προς τη ΔΕΗ. Ξέρετε που λέω, ερχόμενος από τον ποταμό δεξιά. Και ενδεχομένως και τώρα αυτές τις μέρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Πάντως χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Εκεί λέει ο τηλεθεατής, έχουν γίνει κάποιες καταπατήσεις, υπάρχει ένα μικρό ζήτημα. Εκεί τώρα είναι ευθύνη της περιφέρειας ή του Δήμου, ο εσωτερικός δρόμος μιλώ. Γιατί αν εγώ έχω βγάλει το φράχτη μου 2 μέτρα πιο έξω και έχω κλείσει, έχω στενέψει ουσιαστικά το σημείο που περνάει το αυτοκίνητο, κάποιος θα πρέπει να το ελέγξει και αυτό. Και σημειωτούν από εκεί περνάνε και πολλά φορτηγά. Ναι. Αυτός δεν ανήκει στην περιφέρεια, αυτό όμως με επιφύλαξη, διότι δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Όμως μπορώ να σας πω το σημαντικό και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιείται αριστερή στροφή. Κάτι το οποίο απαγορεύεται.
Δηλαδή διασχίζεται επειδή υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στους δύο κόμβους. Ναι. Αυτοί που βγαίνουν, λέτε λοιπόν, από εκείνο το δρόμο, κάνουν αριστερή στροφή για να βγουν. Ναι. Κατάλαβα. Για να πάρουν το ρεύμα εξόδου. Ναι, 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 ναι. Κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό και κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και στην κυκλοφορία. Αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να τονίσω. Είναι να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τηρούμε την υφιστάμενη σήμανση, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή δεδομένα για την περιοχή, για το καθεστώς το οποίο θα ισχύει. Έχω την αίσθηση, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις επιχειρηματίες της περιοχής, όχι από όλους, ενδεχομένως από ορισμένους, γιατί ακόμα και αν υπάρξουν αυτά τα δύο σημεία που θα διαμορφωθεί χώρο στάθμευσης, ο άλλος θα σκέφτεται ότι πάω να αγοράσω κάτι, θα περπατήσω πόσα μέτρα, δεν πάω μπροστά από το μαγάζι. Θα υπάρξει μια γκρίνια. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αυτές τις όποιες αντιδράσεις? Είμαστε έτοιμοι, κυρία Έλα, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση με το εξής. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε μάλλον αίτημα πολίτη, όμως πάντα με γνώμονα την οδική ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Σολαρίου δεν επικρατεί οδική ασφάλεια. Επικρατεί δυστυχώς μια ανοργάνωτη κατάσταση, την οποία και επιχειρούμε να οργανώσουμε. Και θυμάμαι το ΕΚΑΒ και τα στελέχη του να λένε επανειλημμένα, έχουμε κολλήσει πολλές φορές στην κίνηση και τα δευτερόλεπτα είναι πολλές φορές σωτήρια για κάποιες των περιπτώσεων. Έτσι. Και όχι μόνο, και τα σώματα ασφαλείας. Και η πυροσβεστική και η αστυνομία, εννοείται. Σκοπός μας είναι να υπάρξει η χρυσή τομή που η οποία θα διευκολύνει αφενός τους καταστηματάρχες, αλλά αφετέρου και την ομαλή και ασφαλή διέλευση των οδηγών από την περιοχή του Σολαρίου με σωστούς χρόνους και σωστές ταχύτητες. Και κάτι το οποίο θέλω να τονίσω, διότι παρατηρείται συχνά κατά τις βραδινές ώρες, δεν τηρούνται τα όρια ταχύτητας στην περιοχή του Σολαρίου. Αναπτύσσονται πολύ μεγαλύτερα όρια. Είναι ανοιχτός ο δρόμος δύο λωρίδων, αναπτύσσονται ταχύτητες παραπάνω των 40 χιλιόμετρων, των οποίων υπάρχει αυτή τη στιγμή ως σήμα. Το υφιστάμενο σήμα είναι 40 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι το οποίο αυξάνει την επικινδυνότητα. Αυξάνει την επικινδυνότητα ενός πεζού που προσπαθεί να περάσει το δρόμο απέναντι. Και αυτό, όπως επίσης παρατηρείται και το φαινόμενο πεζοί να περνάνε εκτός διαβάσεων, κάτι το οποίο δυσχεραίνει ακόμα την κατάσταση και αυξάνει επίσης την επικινδυνότητα ενός τροχαίου ατυχήματος. Ξέρετε, λένε οι συμπολίτες μας όμως, και έχουν δίκιο, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω μερικά ερωτήματα. Υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν τη στάση και τη στάθμευση. Γιατί επιτρέπετε όλο αυτό το διάστημα, όχι εσείς, επιτρέπετε με αλφαγιώτα να παρκάρουν τα αυτοκίνητα? Και επίσης οι κάδοι έχουν γίνει μόνιμοι εκεί. Σωστά. Άρα είναι και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Εγώ θα σας απαντήσω με το εξής. Είναι λογικό, είναι ένα έργο το οποίο έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όντως δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Άλλο αυτό. Αυτό πάλι με τα έργα είναι φοβερά. Ναι. Έπρεπε να έχει παραλυφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε στην τελική φάση της παραλαβής. Γι' αυτό κιόλας γίνονται αυτές οι μετρήσεις για να επιβεβαιωθεί η εγκεκριμένη μελέτη ή να υποστεί τροποποιήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εβδομάδας και μάλιστα την περίοδο αιχμής. Διότι αν λειτουργήσει την περίοδο αιχμής, θα μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι συγκυριακά πολύ καλός ο χρόνος που γίνονται τώρα όλες αυτές τις μετρήσεις. Είναι μελετημένο να γίνει τώρα, κυρία Λέλα. Και έτσι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον με τους όρους της τέχνης και αυτά τα οποία μας ορίζουν κάθε φορά η νομοθεσία. Τελευταίο ερώτημα, Βαγγέλη. Πάντως υπάρχει και μια διστακτικότητα από πολλούς, γιατί το είδα αυτό. Διστακτικότητα. Μια φοβία, διότι κάνουμε κάτι καινούργιο. Εδώ έχουμε την λειτουργία δοκιμαστική στο κόμβο του Φαναριού. Εκεί πέρα, βλέποντας το σημείο, είδα ότι πολλές φορές περνούν και φορτηγά από τον δρόμο τον εσωτερικό. Πιστεύετε αυτό θα μπορέσει να βάλει μια τάξη ή σε πρώτη φάση αυτή η εφαρμογή του πιθανών να δίνει το κουφού? Γιατί δεν σας κρύβονται οι επαγγελματίες, βλέποντας αυτό, αισθάνθηκαν ότι λόγω και του φόρτου που υπάρχει θα έχουμε νέα φαινόμενα συμφόρηση αυτές τις ημέρες. Σκοπός είναι να απελευθερωθεί το ρεύμα εισόδου, το οποίο το ρεύμα εισόδου είναι και το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να λειτουργήσει η υφιστάμενη οδός ως είναι από την εγκεκριμένη μελέτη. Πρέπει να δούμε εν της πράγμαση τη λειτουργία της, είτε αυτό ονομάζεται
πλήρως απαγόρευση στάσης, διότι η στάθμευση σε εθνική οδό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε. Δεν το συζητάμε, έτσι. Για στάση ενδεχομένως ολιγόλεπτη, ενδεχομένως για να μπορεί να αγοράσει κάτι κάποιος διερχόμενος. Αλλά αυτό πρώτα θα πρέπει να δοκιμαστεί ή πρώτα με πλήρη απαγόρευση και τις στάσεις στο ρεύμα εισόδου και σε δεύτερο χρόνο με ελεγχόμενη στάση σε συγκεκριμένα σημεία. Και αυτό θα γίνει με την λειτουργία όλων των κόμβων οι οποίοι δημιουργούν, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μία ανάσχεση στην ταχύτητα. Διότι αν έχετε παρατηρήσει, έχουν δημιουργηθεί 5 σηματοδότες, 5 διαβάσεις για να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι πεζοί από τα δύο ρεύματα. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα δούμε να εξελίσσονται προκειμένου να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία που θα μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε να καταλήξετε σε συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, ακριβώς έτσι. Εγώ μία έκκληση θα κάνω προς όλους τους συμπολίτες μας να τηρούμε τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα υφιστάμενα σήματα, τα οποία θα ισχύουν από την Παρασκευή σε δοκιμαστική λειτουργία για το ρεύμα εισόδου και για να είμαι ξεκάθαρος, από την Παρασκευή έως και την Τρίτη υπάρχει απαγόρευση στάσης πλήρης στο ρεύμα εισόδου. Έτσι. Ενώ από την Τρίτη, από την Τετάρτη μάλλον για να είμαι σαφέστατος, από την πρωινές ως Τετάρτης έως και την Παρασκευή θα υπάρξει οριοθετημένη στάση σε συγκεκριμένα σημεία η οποία θα είναι και αν θέλετε να την πούμε ζωγραφισμένη στο οδόστρωμα. Μάλιστα. Ήδη όμως για να είμαι ξεκάθαρος, από σήμερα πραγματοποιείται διαγράμμιση, από σήμερα από τα μεσάνυχτα και μετά θα πραγματοποιείται διαγράμμιση στο ρεύμα εξόδου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο ακούσαμε για να ξέρουμε και τι θα εξελιχθεί και πότε θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Άρα είναι δεδομένο ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα το παρακολουθούμε πάντως σύντομο σίγουρα το σολάρι. Μία εβδομάδα τώρα. Έχουμε κάνει όλοι, εστιάζουμε στο σολάρι το τελευταίο διάστημα και όχι άδικα. Είναι αυτό το emoji στο Facebook, είναι δύο ματάκια από το κοιτάνε. Αυτό θα κάνουμε. Θα παρακολουθούμε 100%. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα θέματα να παρακολουθούμε. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με τη Ζάκυνθο που μπήκε στο κόκκινο. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την αυξημένη ετοιμότητα, γιατί όλη η χώρα πλέον βρίσκεται σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το θέμα των πυρκαγιών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Υπάρχει θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια στο στούντιο και κατά τη διάρκεια του διαλύματος προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα in.gr, έχουμε 5 πυροσβέστες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ και 2 εξ αυτών νοσηλεύονται διασωλωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι μια είδηση που μας προκαλεί θλίψη. Ας ελπίσουμε να βγουν νικητές από αυτή τη μάχη. Είναι πραγματικά πολύ πυρο άνθρωποι οι οποίοι καταβάλουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να σώσουν και τις περιουσίες αλλά κυρίως τις ανθρώπινες ζωές και τα δάση των ανθρώπων να βρίσκονται στο νοσοκομείο και τα ζώα. Γιατί και αυτές οι ψυχές είναι. Και ξέρεις, Βαγγέλη, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, πέραν της πολιτικής και της κριτικής που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, πώς είναι δυνατόν πέρα του κορονοϊού τώρα να έχουμε γίνει και πυροσβέστες όλοι. Γιατί δεν πήγαν από εκεί οι δυνάμεις, πώς κρατάνε τη μάνικα, τι κάνει αυτός, τι κάνει εκείνος. Είναι θλιβερό. Πού έχουμε φτάσει ως κοινωνία. Ειλικρινά απορώ. Πώς στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή η κριτική κουνάμε όλοι το δάχτυλο. Έχουμε γίνει όλοι επιπαντός επιστητού ειδικοί. Ναι. Είναι τραγικό. Υπάρχουν τώρα πυροσβέστες τραυματισμένοι και διασωλωμένοι. Υπάρχουν δύο στο ΚΑΤ. Τι άλλο πρέπει να πούμε, και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σπέβδουν στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα. Και γι' αυτό και ο κύριος Κικίλιας έδωσε εκτάκτωση εφημερίδες και σε άλλα νοσοκομεία και με εγκάβματα άνθρωποι από την Φωτιά. Και όχι πυροσβέστες, απλοί πολίτες που προσπάθησαν να σώσουν τις περιουσίες τους. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Τους τράβαγαν κυριολεκτικά οι αστυνομικοί. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει. Συνεχώς έχουμε και νέες εστίες φωτιάς καθημερινά. Τα στοιχεία που δίνει ο κ. Χαρδαγιάς και ο αριθμός πραγματικά μας συγκλονίζει. Είναι σοκαριστικός. Είναι σοκαριστικός πραγματικά. Και είναι και αύριο μια δύσκολη μέρα και είναι ερώτημα το πόσο τελικά είμαστε. Δεν είναι μόνο αύριο, έτοιμοι. Είναι όλες οι επόμενες μέρες δύσκολες. Αυτό αρχίζει γενομένες από αύριο που θα έχουμε και ισχυρότερους λοιπόν, ανέμους. Παραμένει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά. Έχουμε υπομερικό έλεγχο τη φωτιά στο Χαλκούνα.
Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Μιλιώτης μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα, κύριε Αλίλα. Καλησπέρα, κύριε Καποδίστρια. Ξέρω ότι είστε διαρκώς κι εσείς σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, παρότι δεν έχουμε θέμα ευτυχώς. Αλλά η επικοινωνία είναι διαρκής, προκειμένου να μην αποκτήσουμε θέμα. Πράγματι, εδώ υπάρχει και αυτή η ανησυχία. Παρακολουθούμε όλοι με σοβαρή ανησυχία από τα κεντρικά δελτία και από το σταθμό σας το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πράγματι, είναι δύσκολες οι στιγμές. Εδώ στα Ιόνια έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα. Έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες μας και με έμπειρους αξιωματικούς και στην Κεφαλονιά και στην Ζάκυνθο. Στην Κέρκυρα είναι ο ταξιαρχός μας εδώ μαζί με τον κύριο Κολοβό. Ό,τι περπατάει είναι σε κίνηση και αυτή τη στιγμή σε όλο το 24ωρο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Όχι όμως χωρίς αισιοδοξία και χωρίς οργάνωση με ό,τι διαθέσιμο υπάρχει. Ξέρετε τι απορίες έχουν προκύψει, κύριε Μιλιώτη, και προφανώς δεν είναι όλα αρμοδιότητας της περιφέρειας Ιωνιονήσων αυτά τα οποία θα θέσω. Αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά να είναι και να μπορείτε να μας βοηθήσετε στη συζήτηση. Ναι. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, που μας προκαλούν θλίψη, οργή, πόνο, είναι εικόνες που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε, νομίζω, κανείς μας. Έχουν γίνει αυτά που πρέπει, δηλαδή έχουμε αντιπυρικές ζώνες, έχουμε κάνει την πρόληψη όπως έπρεπε, έχουμε κάνει τον καθαρισμό όπως έπρεπε, ή λειτουργούν οι κρουνοί. Δηλαδή, με παίρνουν τηλεθεατές με αγωνία και μου δίνουν περιοχές που δεν λειτουργούν κρουνοί, πυροσβεστικοί κρουνοί. Ναι, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν γίνει στην προετοιμασία στην αρχή του χρόνου. Ναι. Έχουμε μιλήσει και με τους τρεις δήμους, έχουμε μιλήσει και με την πολιτική προστασία των δήμων μας. Αυτή τη στιγμή, ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν ήταν να γίνει, έχει γίνει. Βέβαια, στο σύνολό του, όπως το βάζετε πολύ σωστά, αντιπυρικές ζώνες και στο κατάφυτο νησί της Κέρκυρας δεν έχουν γίνει, δεν μπορούν να γίνουν, θέλει ειδικές αδειοδοτήσεις και πάει λέγοντας. Όμως, μέσα λοιπόν στο πλέγμα αυτό του οικιστικού ρυθμού που υπάρχει ιδιαίτερα στη Μέση Κέρκυρα με το κατάφυτο της Κέρκυρας, υπάρχουν όμως ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνει η περιοριστική υπηρεσία, είναι σε κάθε γωνία, σε κάθε ύποπτο σημείο, έχουν βγει εκείνες οι ανακοινώσεις που πρέπει. Βέβαια, στο απόλυτο ποτέ δεν είσαι σίγουρος, ποτέ δεν μπορείς να διαβεβαιώσεις ότι έχουν γίνει όλα εντάξει. Αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί ό,τι διαθέσιμο μέσον υπάρχει που μπορεί να υποστηρίξει και από την πλευρά της περιφέρειας, δεν είναι μόνο η περιφέρεια, είναι οι Δήμοι μας, είναι παρόντες, έχουμε μια σωστά και καλά οργανωμένη πολιτική προστασία, ειδικά στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Προσπάθειες κάνουν και οι συνάδελφοι και στο Βορρά και στο Νότο και στους Παξούς. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ποτέ δεν είναι στο 100%, πάντα θα υπάρχουν και αριθμίες, ίσως και αστοχίες. Όμως, μέσα από την εγρήγορση που μέσα από το σταθμό σας, και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που τίνατε, ήδη έχουμε απευθυνθεί στους ενεργούς πολίτες των τοπικών κοινοτήτων. Ξέρουμε στα 104 χωριά της Κέρκυρας ότι αυτή τη στιγμή δεχόμαστε και εμείς συνέχεια μας σε επικοινωνία με τους ενεργούς ανθρώπους της κάθε μικρής κοινωνίας, όπου δραστηριοποιούνται και είναι πάντα χρήσιμοι την ώρα της ανάγκης στην πυροσβεστική και στην αστυνομία. Άρα, κύριε Μιλιώτη, μας λέτε ότι υπάρχει σε κάθε χωριό μία ομάδα ανθρώπων, τους οποίους υπάρχει μία επικοινωνία οριζόντια. Είναι οι άνθρωποι ακριβώς. Οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι. Με τη φωτιά στο Χαλκού είναι επομερικό έλεγχο ακόμα, έτσι δεν είναι, κύριε Μιλιώτη? Ναι, είχαμε την ενημέρωση. Η πυροσβεστική μας ενημέρωση ότι είναι στα 4 στρέμματα. Ήταν μια ήπια μορφή. Έπεσαν επάνω ακριβώς οι πυροσβέστες μας με τον διοικητή, τον κύριο Κολοβό. Βοήθησε σημαντικά ο δήμαρχος της Νότιας, ο Αντώνης Βλάσης, με την τροφόρα. Ενεργοποιήθηκε ένα σύστημα που υπάρχει. Θέλω να διαβεβαιώσω και θέλουμε τη βοήθεια της κοινωνίας. Πάντα σε μια δύσκολη περίπτωση και στην Κέρκυρα είναι παρόντες. Τους εθελοντές οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν και με την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία και είμαστε συνέχεια σε επαφή. Θέλω να πω και να διαβεβαιώσω ότι ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν έχει οργανωθεί. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερα, διαβεβαίωσε και ο ταξίαρχος, ο κ. Μελιώτης, ότι ό,τι περπατάει στην πυροσβεστική με τη βοήθεια στην κοινή σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι με την προεδρία της Περιφερειάρχη και για την Κέρκυρα αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά σε επίπεδο αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού, έχει κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή. Θέλω να πω ότι αυτό δεν αποτρέπει πάντα το κίνδυνο. Η αυλεψία, το λάθος ή άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν, μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι αυτό που υπάρχει έχει οργανωθεί. Οι δροφόρες είναι
stand-by. Μηχανήματα υπάρχουν 15 στην περιφέρεια και αντίστοιχα μηχανήματα των Δήμων, αν χρειαστούν. Ναι. Δεν θα χρειαστούν, κύριε Λέλα. Είμαι αισιόδοξο σε αυτή την κατεύθυνση. Στη λογική όμως, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Πάντα το λάθος, πάντα το επίτηδες, αν θέλετε, δεν αποκλείουμε τίποτα και ποτέ. Στην Ηλία εντοπίστηκε κάποιος ένα μηχανάκι γρήγορη, από κάμερες για εμπρισμό, έτσι δεν... Ακριβώς και πολύ σωστά το λέτε. Μια γρήγορη ενημέρωση και ένας κοντινός σταθμός, μια μικρή ομάδα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας θα τρέξει, είμαι σίγουρος. Το τηλέφωνο μας είναι 24 ώρες ανοιχτά το 24ωρο, όλων των ανθρώπων που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Νιώθουμε την αγωνία της κοινωνίας. Αν θέλετε, καταλαβαίνουμε την ανησυχία και τον τρόμο αυτών που βλέπει στις εικόνες που μεταφέρετε και εσείς μέσα από το σταθμό σας. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Βλέπουμε περιουσίες να καταστρέφονται από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι, μέσα στη διαδικασία αυτή, η οποία πρέπει να βρεθούν λύσεις. Τρομάζουμε βλέποντας αυτό που γίνεται και συντελείται και στην πατρίδα μας, όπως και στις γύρω χώρες και γύρω-γύρω. Τι θέλω να πω. Όπως και οι μελέτες έχουν. Ναι, σας ακούμε. Θέλω να πω, υπάρχουν, ας πούμε, ότι με αυτή το μεγάλο κάψιμο να βγαίνουμε αυτές τις μέρες, όπως ανέφερε σε ένα δημοσίευση που έκανε ο κύριος Λέκας, ναι, 20-30% έχει αφυγατωθεί το περιβάλλον με αποτέλεσμα οι άμυνες να γίνεται κάψιμη ύλη από μόνη της και το πράσινο. Θέλω να πω λοιπόν μεγάλη προσοχή, οι κινήσεις υπερητές δεν χρειάζονται αυτές τις μέρες. Αύριο είναι μια δύσκολη μέρα, θα ανέβουν οι άνεμοι. Σε αυτό λοιπόν και φέρνουμε την κοινωνία κοντά στην δημόσια δύναμη που βασικά ο πυροσβέστης θα πάει εκεί. Αυτός θα κινδυνεύσει και εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε κατά νου. Ξέρω ότι στο 100% πάντα θα υπάρξει μια αυλεψία. Ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει ούτε και αυτή η μικρή αυλεψία σε αυτό το κατάφυτο νησί, αυτό της Κέρκυρας που το ζούμε και το διαβιώνουμε όλοι. Μέσα από ζωή, μέσα από περιβάλλον, μέσα από οικονομία αν θέλετε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να ξαναμιλήσουμε για να πούμε ότι πέρασαν αυτές οι δύσκολες μέρες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή δύναμη να ευχηθώ, κύριε Μιλιώτη, σε εσάς, στους συνεργάτες σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε καλή δύναμη και στις εθελοντικές ομάδες και στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ και αρκετές ημέρες στους δρόμους, επιτηρούν τα σημεία που είναι επικίνδυνα. Η πυροσβεστική είναι σε άμεση ετοιμότητα, είναι σε σημεία ήδη εκτός των πυροσβεστικών σταθμών. Σεβασμός για αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε τις εικόνες στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Νομίζω ότι ο καθένας μας ένα λεπτό να δει αυτή την εικόνα. Έχει πολλά και ποικίλα συναισθήματα. Σεβασμός και αν μη τι άλλο, ας μην γίνουμε ειδικοί και στις φωτιές. Πήραμε δοκτορά στην πανδημία. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες συνδράμουν αυτή την προσπάθεια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είναι δύσκολη η αυριανή ημέρα. Προσοχή και γρήγορση από όλους μας. Τώρα, προσοχή και γρήγορση πρέπει να έχουμε όμως και για τον κορονοϊό. Διότι η Ζάκυνθος τελικά κοκκίνησε, Βαγγέλη. Είναι μια περίπτωση η οποία μας είχε απασχολήσει πολύ τις προηγούμενες μέρες. Βλέπανε να υπάρχει μια εξομάλυνση το τελευταίο τρίμερο, θα έλεγα. Αλλά όλο αυτό φαίνεται πως δεν ήταν ικανό για να αποτρέψει ένα mini lockdown από κάποια μέτρα. Μουσική στο 24ωρο, απαγόρευση κυκλοφορίας μία μετά τα μεσάνυχτα με 6 το πρωί. Μοντέλα λέει τύπου Μυκόνου, ναι, στη Ζάκυνθο. Πάμε να δούμε όμως πώς εισέπραξε η Ζάκυνθο σε αυτές τις ανακοινώσεις. Γιατί δεν ήταν φαντάζομαι και τόσο ευχάριστης. Ο κύριος Στασινόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα από τη Ζάκυνθο. Μα φαντάζομαι μουδιασμένοι οι επιχειρηματίες τη Ζάκυνθο, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και για διακοπές. Ναι, μουδιασμένοι και προβληματισμένοι πραγματικά. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαστε στο full τη σεζόν αυτή τη στιγμή, που πάει να πει ότι το προσωπικό είναι full, που πάει να πει ότι έχουν κάνει προμήθειες για να βγάλουν όλο τον Αύγουστο και όσο να είναι τους προβληματίζει όλη αυτή η κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι με την σωστή τήρηση των μέτρων να μπορέσουμε πραγματικά στις 13 του μήνα να ξανανοίξουμε όλοι οι υγιείς και να μπορέσουμε όσο να είναι να μαζέψουμε αυτή τη ζημιά την οποία θα προκληθεί όλη αυτή τη βδομάδα. Μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει, κύριε Στασινόπουλε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά γίνονται ελέγχοι και από την αστυνομία και τα καταστήματα. Τα ελέγχουν υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα μέτρα αν τηρούνται, αλλά ο κόσμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο είναι πολλής. Είναι πολλής, συγκεντρώνεται
στο Λαγανά, γνωρίζουμε όλοι τι είπα να πει Λαγανάς. Και εκεί όσο και να προσπαθούμε να τηρήσουμε τα μέτρα υπάρχει ένας συγχρονισμός. Εκεί λοιπόν ήταν το μυαλό και το δικό μας πώς θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα στην περιοχή του Λαγανά με απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα, γιατί μόνο με κάτι και εγώ θεωρώ ότι θα το εφαρμόσουν. Οι επισκέπτες... Ναι, σημασία έχει να πούμε ότι έχει το τελευταίο διάστημα μετά την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη εφαρμόστηκε μία απαγόρευση κυκλοφορίας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του Λαγανά. Εκεί είδαμε ότι πραγματικά πέτυχε εν μέρη όλο αυτό το καινούριο εγχείρημα, η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι δεν φτάνουν. Αυτά θέλουν και άλλα μέτρα να πάρουμε, γιατί είναι μια δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε ξαναδιαχειριστεί COVID, δεν έχουμε ξαναδιαχειριστεί τόσο πολύ κόσμο με COVID. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα το επόμενο διάστημα. Άλλωστε βλέπουμε ότι τις τρεις τελευταίες μέρες έχουμε μια πτωτική πορεία στα κρούσματα. Εύχομαι να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και να μπορέσουμε να ανοίξουμε πάλι, όχι να ανοίξουμε, ανοιχτές είναι οι επιχειρήσεις, απλά να ανοίξουμε και τη μουσική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δουλεύουν καλύτερα. Τώρα το 1 με το 6 η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι ένα μέτρο δύσκολο για τους τουρίστες, παρόλα αυτά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε και να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Άλλωστε βλέπετε ότι τις τελευταίες μέρες δεν χτυπιόμαστε μόνο από τον COVID, αλλά χτυπιόμαστε και από τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Είναι πολλά τα οποία έχουν συνδυαστεί αυτή τη στιγμή πάνω από τα Ιόνια νησιά γενικά και ιδιαίτερα από τη Ζάκυνθο. Πάντως κύριε Στασενόπουλε, εγώ θα διαφωνήσουμε σε ένα κομμάτι. Αυτό το οποίο βιώνουμε είναι πρωτόγνωρο, αλλά έχουμε και την εμπειρία την περσινή. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ότι και η Ζάκυνθο πέρσι είχε κάποια θέματα με τους Ζορτανούς που χώριζαν τα νησιά και την είχα βάλει στην κόκκινη λίστα. Το οποίο σήμερα ουσιαστικά και μια διακοπή τη σεζόν σε ένα πολύ καλό σημείο. Όμως θέλω να πω ότι εμείς εδώ στην Κέρκυρα έχουμε καταγράψει μια σειρά από αστοχίες, κυρίως τις πύλες εισόδου. Μετά από καταγγελίες, από εικόνες που έχουμε δείξει, θα σας ρωτήσω αν εκεί πιστεύετε ότι η έλεγχη σε πύλες εισόδου με την εικόνα που έχετε ήταν κατάλληλη και αν ευθύνεται και αυτό για τις εξάρσεις οι οποίες υπήρχαν, δηλαδή πέρα από τις εικόνες του Λαγανά που το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και το δεύτερο, ανέφερε ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο κ. Μπιάνκης, και επιμένει σε αυτό ότι στα γραφεία της περιφέρειας φτάνει κάθε φορά μια ενημέρωση με το πού υπάρχουν κρούσματα και αυτό θα βοηθήσει όχι να κάνουμε μια χνηλάτιση με προσωπικά δεδομένα, αλλά μια πιο ποιοτική, βλέποντας ότι έχουμε κρούσματα σε μια περιοχή, ας πούμε στην περιοχή Λαγανά της Ζακύνθου. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Είχαμε τέτοιες αστοχίες στο σχεδιασμό? Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός γνωρίζετε πολύ καλά ότι γίνεται από την πολιτική προστασία. Εμείς από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας και από τα... Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Από τις πύλες εισόδου του αεροδρομίου είμαστε σε καλό επίπεδο. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται γύρω στα 800 rapid test την ημέρα, ημερεσίως, και γίνονται και βάσει νόμου ότι ανεξάρτητα από κάποιες χώρες που έρχονται, ανεξάρτητα αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι, παρόλα αυτά κάνουν τα rapid test, γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Εκεί που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, το είδαμε και σε σημερινή σύσκεψη που κάναμε με την Περιφερειάρχη και με το Περιφερειακό του Λιμεναρχείου, του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, είδαμε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα από τα σημεία αναχώρησης προς τα νησιά μας. Μάλιστα. Δηλαδή, από το λιμάνι της Κυλλήνης, το τελευταίο διάστημα δεν γινώσανται ελέγχοι, το εντοπίσαμε. Πραγματικά από το μεσημέρι και μετά έχει αλλάξει τελείως διαφορετικά το κλίμα. Γίνονται εντατικοί έλεγχοι. Βεβαίως, εντατικοί έλεγχοι τουλάχιστον στο λιμάνι της Κυλλήνης. Το διαπίστωσα και προσωπικά, γιατί χρειάστηκε να μεταβώ στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας λόγω των φωτιών για τις πυρκαγιές που υπήρχαν. Στην επιστροφή πραγματικά γινώσανται έλεγχοι. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το μέτρο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού στα σώματα ασφαλείας. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να βοηθήσουμε όλοι
να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας, να μην όσο γίνεται οι επιχειρήσεις μας μία μέρα παραπάνω ανοιχτή, αυτό λέω πάντα, μία μέρα παραπάνω και την επόμενη μέρα πάλι και να μακρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τη σεζόν. Είναι μία προσπάθεια συνολική, το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο, σε κάποια συγκεκριμένη αιτία, είναι πολλές μικρές αιτίες τις οποίες πρέπει να παρέμβουμε για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Απλά κύριε Στασιλιά. Εύχομαι, με τις ευχές φυσικά δεν κάνεις κάτι. Αυτό ήθελα να σας το πω βέβαια. Εύχομαι και ελπίζω τις επόμενες μέρες να μην έχουμε, να συνεχίσουμε να έχουμε πτωτική πορεία στα κρούσματα για να μπορέσουμε πάλι να ανοίξουμε τη μουσική, να ανοίξουμε τη νύχτα στους τουρίστες που φιλοξενούμε στα όμορφα νησιά μας για να περάσουν ωραίες διακοπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στασινόπουλε. Θα είμαστε ούτως ή άλλως επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Επανέρχομαι στο θέμα της φωτιάς, γιατί είναι δύο εθελοντές πυροσβέστες αυτοί οι οποίοι έχουν διασωληνωθεί τελικά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στον Αντένα, νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η μεταφορά τους στην μονάδα εντατικής θεραπείας και δύο άλλοι εθελοντές πυροσβέστες έχουν ελαφριά εγκάβματα. Αυξημένη κλίση στο ΕΚΑΒ για περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Υγείας ενεργοποίησε έκτακτη εφημερία στο Σεισμανόγλιο και επίσης για τα περιστατικά εγκαυμάτων έκτακτη εφημερία στο ΚΑΤ. Τι να πω, σκηνές πολέμου. Καταστάσεις πολέμου. Εισαγωγής είχαμε και ένα εξιστήριο από ό,τι βλέπω. Πραγματικά αυτές οι εικόνες μας συγκλονίζουν και αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν μπροστά. Πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα μέτωπα, για εκείνους οι οποίοι θα παραμείνουν ξάγρυπνοι. Ξέρεις, είναι έτοιμοι, είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι αυτή η εικόνα με τους πυροσβέστες στον δρόμο. Όταν μιλάς με ανθρώπους στην Αθήνα και σου λένε ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε ετοιμάσει τη βαλίτσα μας και επειδή είμαστε κοντά, δεν ξέρουμε πότε θα μας πούνε ότι πρέπει να φύγουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο για κανέναν. Δεν είναι καθόλου εύκολο και αυτή η εικόνα με τους πυροσβέστες που είχαμε δει, που ήταν ξαπλωμένοι στο δρόμο, ας πούμε, πραγματικά δείχνει αυτό το... Σκέψου πόσες ώρες, πόσες μέρες τώρα πια, μετράμε μέρες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεκουραστούν, διότι δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχουν άδειες, δεν υπάρχουν λεπτό, δεν υπάρχει τίποτα. Και είναι στο μέτωπο διαρκώς. Η γυαλί σαν ζωπηρός είδαμε και τι μπορεί να προκαλέσουν. Και επιχειρούν σε θερμοκρασίες. Πολύ δύσκολες. Που δεν μπορούμε καν να τις διανοηθούμε. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε όμως και εσάς που και απόψε επιλέξατε το Start για τη δική σας ενημέρωση. Ευχές για ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ. Καλή σας νύχτα.